έθετε πάντα το θέμα της Κύπρου. Θα έλεγα ότι έθετε θέμα Μακαρίου περισσότερο παρά Κύπρου. Και ήταν κάτι που εκνεύριζε πάρα πάρα πολύ το Κίσιγκερ και αναφέρεται αυτό σε αρκετά έγγραφα. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε ένα φάκελο, σε ένα πακέτο εγγράφων, έχουμε την αλληλογραφία του Μπρέζνεφ με τον Νίξον τις ημέρες αμέσως μετά την εισβολή. Και είναι, συγγνώμη, πριν και μετά την εισβολή. Και του στέλνει επιστολές ο Μπρέζνεφ του Νίξον για το πραξικόπημα, αλλά του στέλνει μετά και την εισβολή. Και για την εισβολή. Αλλά αυτό που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο Κρομίκο πάντα δημιουργούσε θέματα στον Κίσιγκερ και είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα υπήρξαν πολλές φορές που συναντιόντουσαν για να συζητήσουν τα μεγάλα θέματα που είχαν, τα πυρηνικά κλπ. Όπως θυμάστε. Και πάντα ο Κρομίκο ξεκινούσε με το Μακάριο, διότι είχε αντιληφθεί ότι αυτό τον εκνεύριζε πάρα πάρα πολύ. Μάλιστα, έχουμε και έγγραφο που αναφέρει ότι οι Σοβιετικοί τότε υπέβαλαν διάβημα στον ύψιστο βαθμό 2 περίπου μήνες πριν από την εισβολή και εγκαλούσαν τους Αμερικανούς για οργάνωση ανατροπής του Μακαρίου. Μάλιστα. Άρα εγώ δεν θεωρώ δικαιολογία όμως του Κίσιγκερ το γεγονός ότι ο Μακάριος, αν θέλετε, ήταν ένα πρόβλημα που, ή το γεγονός ότι τον χρησιμοποιούσαν οι Σοβιετικοί. Άρα πιστεύεις... Βέβαια, την... Ναι. Ναι. Άρα πιστεύεις, Μιχάλη, ότι η Κύπρος έπεσε σε όλη εκείνη τη δίνη του ψυχρού πολέμου, γιατί εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι καλά, λέγανε ότι όποιος έχει την Κύπρο, την Κρήτη, το Γιβραλτάρ και τη Μάλτα, έχει όλο τον κόσμο, έτσι δεν λέγανε. Ναι, και να θυμίσουμε λοιπόν ότι οι Αμερικανοί μαζί με τους Βρετανούς είχαν την Κρήτη και το Γιβραλτάρ, είχαν λίγο από την Κύπρο λόγω των Βρετανικών βάσεων, αλλά υπήρχε και ένας Μακάριος, έτσι. Είχαν χάσει και την Μάλτα με το Μιτόφ το 1971, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, αν θεωρήσουμε ότι αυτό το δόγμα της εποχής εκείνης ήταν και το σωστό, έτσι έπρεπε και οι Σοβιετικοί και οι Αμερικανοί να προσπαθήσουν να έχουν τις 4 αυτές περιοχές που ήταν η γραμμή στη Μεσόγειο. Εγώ βέβαια, όπως σας είπα, πιστεύω ότι ήταν θύμα του ψυχρού πολέμου η Κύπρος. Το πιστεύω διότι έχω διαβάσει τα έγγραφα. Επίσης, είχε αναπτυχθεί και ένα περίεργο, θα έλεγα, να το πω αντιπάθεια, δεν θέλω να το πω μίσος, μεταξύ του Κίσιγκερ και του Μακαρίου. Και είναι και περίεργο, διότι ο ένας ήταν ο αρχηγός, ήταν ο υπουργός εξωτερικών μίας εκ των 2 υπερδυνάμεων, έτσι, και ο άλλος ήταν ο ένας κληρικός, έτσι, ο πρόεδρος μιας πολύ πολύ μικρής χώρας, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Μιχάλη, οι Ρώσοι γιατί δεν μπήκαν στη μέση του 1974 να αποτρέψουν την τουρκική εισβολή? Δίνει μια εξήγηση ο Κίσιγκερ και μάλιστα το λέει με περισσή, θα έλεγα, ηρωνία, ότι έχουν συμφέροντα και με την Τουρκία. Οι Ρώσοι επίεσαν τους Τούρκους να αποβιβαστούν στην Κύπρο. Συγγνώμη. Λέω ότι οι Ρώσοι, ο Ρώσος ο πρέσβης στην Τουρκία επισκέφθη τον Τούρκο πρόεδρο, τον Κουροτούρκο, τις 16 αμέσως μετά την ανατροπή του Μακαρίου και τον παρότρινε να επέμβει η Τουρκία στην Κύπρο. Ήταν η πρώτη η κομμουνιστική Ρωσία η οποία είπε ότι μία χώρα ΝΑΤΟ έκανε επέμβαση στα εσωτερικά της Κύπρου και πρέπει να αντιδράσει η Τουρκία. Επίσης, ο Ρώσος ο πρέσβης στον ΟΗΕ επίεζε για απόβαση, κατηγόρησε την στρατιωτική κυβέρνηση της Ελλάδος και έδινε δικαιώματα επέμβασης της Τουρκίας. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω μόνο, κύριε Ιγνατίου, επειδή ασχοληθήκατε με την Σοβιετική, αν μου επιτρέπετε, από άλλη μεριά η Σοβιετική ήταν απόλυτα ικανοποιημένη, διότι ήταν ενώπιον κινδύνου διάλυσης η νοτιοανατολική στρατιά του ΝΑΤΟ. Ο λίγο ενδιαφρόντουσαν, αν θέλετε τη γνώμη μου, για τον Μακάριο. Αυτό που σε ενδιέφερε ήταν, και ακόμα και αν παρότρινε η Τουρκία να παρέμβει, να εισβάλλει στην Κύπρο, ο λόγος που το έκανα ήταν για να έρθουν σε σύγκρουση οι δύο χώρες. Μιχάλη, να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Κύριε Παλαίνη. Το χάρτη που δημοσιεύεις, Μιχάλη, στο βιβλίο που έχετε βγάλει μαζί με τον συνάδελφο τον Κώστα Βενιζέλο, λες στη Λεζάντα στις 13 Αυγούστου 1974, μας δείχνει το χάρτη,
Ο Διευθύντης Μυστικών Υπηρεσιών και Έρευνας παρέδωσε στο γραφείο του Χέρι Κίσγκερ το χάρτη 9 με τις περιοχές που θα καταλάβουν οι Τούρκοι τις επόμενες μέρες. Ο χάρτης παραμένει μέχρι σήμερα απόλυτος. Αυτό που κατέλαβαν οι Τούρκοι είναι ακριβώς αποτυπώνεται στο χάρτη που ήταν εκ των προτέρων κατηφισμένος. Δείχνει με ακρίβεια στις 13 Αυγούστου το ποσοστό του εδάφους που κατέλαβαν οι Τούρκοι στις 14. Δηλαδή όλα ήταν προσυδιασμένα δηλαδή. Ναι, αυτό βέβαια έγινε επί περίοδου πολιτικής κυβέρνησης. Τι είπαμε, Μαγγέλη, τότε το φτιάσατε το χάρτη. Τότε το φτιάσατε το χάρτη. Συγχωρείτε, αλλά το δείξαμε αυτό. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Όταν παραδώσαμε εμείς την εξουσία στους πολιτικούς, οι Τούρκοι ήταν μόνο εδώ. Που χώρεσε, ναι, ο Βατήλας. Αυτό κατελήθη με τον Βατήλα 2. Με την εμπειρία που έχεις... Νομίζω ότι δεν έχει αυτό τόση σημασία. Ο χάρτης μιλά από μόνος του. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν 9 χάρτες από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 13 Αυγούστου. 20 Ιουλίου από τη μέρα της εισβολής, δηλαδή μέχρι τη δεύτερη εισβολή. Οι 9 αυτοί χάρτες ήταν άκρως απόρριτοι. Ήταν χάρτες οι οποίοι είχαν τα χαρακτηριστικά για τα μάτια μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο παραλήπτης, αφού έβλεπε το χάρτη ή διάβαζε το κείμενο, έπρεπε αμέσως μετά να τα καταστρέψει. Η τύχη μας, αν θέλετε, είναι ότι ο Κίσγκερ έχει μια κακή συνήθεια μερικά έγγραφα και χάρτες να τους κρατά για το προσωπικό του αρχείο. Και εμείς μπορέσαμε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, σας είπα, ξεκινήσαμε το 1988 και τελειώσαμε τον Αύγουστο του 2001, χρησιμοποιώντας νόμιμα μέσα και νόμιμους τρόπους, και έχει πολύ σημασία αυτό, να πάρουμε αυτό το φάκελο που δεν είχε μόνο αυτό το χάρτη, ο οποίος για μένα είναι το πιο συγκλονιστικό έγγραφο που υπάρχει. Να το δείξουμε, Νίκο, ναι. Αλλά υπήρξε και ένα έγγραφο εξίσου σημαντικό, με ημερομηνία 14 Αυγούστου, δηλαδή την ημερομηνία της δεύτερης εισβολής. Ένα έγγραφο που έστειλε ο νομικός σύμβουλος του Κίσιγκερ, διότι πάντα ο Κίσιγκερ ό,τι έκανε ζητούσε τη γνώμη του νομικού του σύμβουλου για να μην έχει περιπέτειες μετά όταν έφευγε από το Υπουργείο του Εξωτερικού. Μιχάλη, κάτι τελευταίο. Δηλαδή τα πρόβλεπε όλα. Και σε αυτό το έγγραφο, που κατά τη γνώμη μου είναι το δεύτερο πιο σημαντικό έγγραφο που έχουμε βρει, ο νομικός του σύμβουλος του λέει ξεκάθαρα τον Κίσιγκερ ότι. Του αναφέρει ότι να πεις ξεκάθαρα στους Τούρκους ότι πρέπει να σταματήσουν σήμερα ή το αργότερο αύριο. Μιλάμε την ημέρα της δεύτερης εισβολής, έτσι. Και του αναφέρει ότι με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν γρήγορα την αμόχωστο, μιλάμε πάντα την ημέρα της δεύτερης εισβολής, και ενώ συνεχιζόντουσαν επιχειρήσεις που έστειλε αυτό το σημείωμα. Μιχάλη, θα κάνω την μία ερώτηση που έκανε ο Σιλίος Ζαχαράκης. Να τελειώσω μόνο αυτή την παράγωγη. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν γρήγορα την αμόχωστο, δεν την είχαν καταλάβει ακόμα, να διαβεβαιώσετε ιδιωτικά τους Τούρκους ότι θα τους εξασφαλίσουμε λύση που θα περιλαμβάνει το 1/3 του νησιού στο πλαίσιο κάποιου διακανονισμού ομοσπονδιακής φύσης. Δηλαδή το 1974 ο Κίσιγκερ μιλούσε για αυτά, τα οποία συζητάμε 38 χρόνια μετά. Μιχάλη, θα κάνω μια ερώτηση που έκανα στον κύριο Ζαχαράκη. Υπήρξε στιγμή, με όλες τις γνώσεις που έχεις, τα χαρτιά που έχεις δει, που θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει θετικά το θέμα το Κυπριακό? Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση. Πρέπει να σας πω ότι πριν γίνει το πραξικοπημένο εισβολή, βρίσκουμε έγγραφα στα οποία οι Αμερικανοί θέλουν το είδος της λύσης που συζητούσε, που διαπραγματευόταν τότε ο μεσολαβητής Κλειρίδης και ο μεσολαβητής Τεχτάς. Δείχνουν συνέχεια υποστήριξη, αλλά στη συνέχεια, Μάγκη, όταν φτάνουμε κοντά στο πραξικόπημα, μπαίνουμε στην περίοδο του πραξικοπήματος κλπ, αλλάζουν όλα. Ξαφνικά, όσο και σας κάνει εντύπωση, ο Κίσιγκερ σοφίζεται, σε εισαγωγικά η λέξη, η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, την επιβάλλει δυστυχώς μέσω του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κλειρίδη, την επιβάλλει δηλαδή στην ελληνική πλευρά. Η διζωνική δικοινωτική δεν εμφανίστηκε το 1977, όπως νομίζουν μερικοί. Η διζωνική δικοινωτική εμφανίστηκε το 1974, τον Αύγουστο του 1974, πριν από τη δεύτερη εισβολή ακόμα.
ήταν μια ιδέα του Κίσιγκερ. Μάλιστα, εμείς έχουμε ένα έγγραφο μια συνομιλία του Κίσιγκερ και του Ντεχτά στην ΟΑΣ, στο γραφείο του Κίσιγκερ. Ο Ντεχτά του λέει συνέχεια ότι πρέπει να με βοηθήσει να δημιουργήσω ένα αυτόνομο κρατήδιο στην Κύπρο κλπ. Και του απαντά ο Κίσιγκερ, δεν θα μιλάς για αυτόνομο κρατήδιο, θα μιλάς για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και του απαντά ο Ντεχτά, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Του λέει, δεν μην ασχολείς με αυτό, εσύ θα μιλάς για αυτό. Και τον καθοδηγεί μάλιστα ότι πρέπει να μιλά για την ζωνική δικαιοσύνη. Ναι. Μία ερώτηση ο κύριο Φράγκο και θα σα καλυφθήσουμε, Μιχάλη. Σχετικά με το σεμινάριο τη Ρώμη. Τι ρόλο έπαιξε αυτό στο κυπριακό δράμα, στην κυπριακή εισβολή? Έχετε βγάλει ένα βιβλίο το οποίο το περιγράφεται αυτή την κατάσταση. Ναι, το σεμινάριο της Ρώμης έγινε το Νοέμβριο του 1973 στη Ρώμη βέβαια. Το είχε καλέσει μέσω ενός πανεπιστημίου στην Αμερική, διότι δεν ήθελε να φαινόταν ο ίδιος και με την οικονομική συνδρομή του Σάκη της Περσίας, ο Χένρι Κίσιγκερ. Ήθελε βασικά να δει αν μπορεί να φτάσει σε μία λύση χωρίς αιματοχυσία. Είχε στείλει και το Cyrus Vance, το μεγαλύτερο Cyrus Vance. Είχε στείλει το Talpo, το οποίο όπως θυμάστε ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα την εποχή του πραξικοπηματος του 1967. Ήθελε βασικά να δει αν μπορεί να φτάσει σε μία ειρηνική διευθέτηση όπως την ανέφερε, με ομοσπονδία. Και εκεί είχαμε και την σοβαρότατη προειδοποίηση του Σέρους Βάνς και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων ότι αν δεν γίνουν αυτά με ελληνικό τρόπο, έτσι, θα γίνουν με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Μία πολύ μικρή ερώτηση τον κύριο Ιγνατίου. Σύντομα, αν θέλετε. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Λίγους μήνες 1 Ιουλίου του 1974 είχε επισκεφθεί την Κύπρο και τον Μακάριο ο Γκρομίκο μαζί με τον Κίσιγκερ. Σωστά. Επί αυτής της επίσκεψης και τι συζητήθηκε με τον Μακάριο, ο Μακάριος δεν ενημέρωσε σε τίποτα την τότε στρατιωτική κυβέρνηση. Έχετε υπόψη σας τι συζήτησαν Μακάριος, Γκρομίκο, Κίσιγκερ. Ναι, όσο και να προκαλεί εντύπωση αυτό που θα σας πω, είναι και μπορεί να μην το δεχτείτε αυτό θα σας πω, αλλά βασίζομαι πάντα στα έγγραφα του Κίσιγκερ. Η συζήτηση του Κίσιγκερ με τον Μακάριον ήταν ολιγόλεπτη. Απλά ο Γκρομίκο ικανοποίησε αυτήν την επιθυμία του Μακάριου να φιλοξενήσει αυτήν την συνάντηση. Θα σας έλεγα ότι είχε φιλοδοξίσει ο Μακάριος, δεν υπάρχει αφιβολία. Ενώ ήταν ο αρχηγός ενός πολύ μικρού κράτους, παρουσιαζόταν με ηγέτες όπως ήταν ο Τίτο και με άλλους ηγέτες. Η συζήτηση αφορούσε καθαρά τη σχέση της Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μακάριος ήταν ο οικοδεσπότης, τους υποδέχτηκε για μερικά λεπτά, τους άφησε να μιλήσουν και στη συνέχεια τους έκανε και ένα δείπνο, στο οποίο όμως μιλούσαν περισσότερο οι δύο. Ο Μακάριος είχε πολύ μικρή συμμετοχή. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Τον τόπο καταγωγή στο χωριό σου το λέμε Αναφωτία ή Αναφωτιά, νομίζω, στη Λάρνακα. Ναι, Αναφωτία το λέμε. Δεκαετίες η Κύπρος στη φωτιά, για να το παραφράσω. Λοιπόν, καλή θα Μιχάλη. Όμως το όνομα το πήρε από αλλού. Ωραία. Λοιπόν, καλή σου νύχτα. Να δώσουμε πριν πάμε στον Δημήτρη τον Κωνστατακόπουλο, στον κύριο Τομάζο από την Κύπρο. Χρησιμοποίησαμε το ποίημα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του αγωνιστή, του εθνικού αγωνιστή της ΕΟΚΑ, για να δείξουμε ότι ο αγώνας του κατά των Άγγλων, αν ήταν και σήμερα ο Παλικαρίδης, θα είχε αγώνα αντίστοιχο και κατά των Τούρκων. Για να μην το παρερμηνεύουμε. Επίσης, να δώσουμε την καλημέρα μας στο Τορόντο του Καναδά, στον κύριο Χαρανά, επίσης στην κυρία Αλεβίζου από τη Μελβούρνη, στην κυρία Κάραλη από το Μόναχο και στον κύριο Τοπαλίδη από την Τασκένδη.